Όπως είπαμε και σήμερα το πρωί στην Εκκλησία, είναι πένθυμος η μέρα σημερινή, γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία έχει τάξει να υπάρχει νηστεία, διότι η νηστεία είναι συνυφασμένη με το πένθος. Ο άνθρωπος που πενθεί για κάτι νηστεύει, όπως ωραία μας το διδάσκει τόσο η Τετάρτη όσο και η Παρασκευή, που για την Τετάρτη νηστεύουμε διότι ο Κυριός μας επολύθη, και για την Παρασκευή διότι εσταυρώθη. Και οι δύο μέρες αυτές είναι πένθυμες. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ να μιλούσα κάτι για έναν παρεξηγημένο θεσμό που κατεξοχήν τον έζησε και τον εκήρυξε ο Τίμιος Πρόδρομος, που ακούει στο όνομα νηστεία. Δυστυχώς έχει τόσο παρεξηγηθεί ο θεσμός αυτός και περιμένουμε την νηστεία να μας την υπαγορεύσει ο γιατρός σαν δίαιτα και όχι ο Χριστός σαν αρετή. Εκεί έχουμε καταντήσει εμείς. Αν μας πει ο γιατρός όχι, θα ακουστεί ο γιατρός και για τον εαυτό μας και για αυτούς που εξαρτώνται από μας, για τα παιδιά μας, για τους πάντας. Τώρα που το λέγει ο Χριστός δεν ακούγεται. Πολλοί προκειμένου να νηστέψουν τάζουν. Όταν ακούσει το πρωί ότι λόγω ότι σήμερα είναι Σάββατο μπορεί ο άνθρωπος να καταλύσει έλεον, έγινε πρόβλημα, λέει, σε μια κυρία. Εγώ έχω τάξει, λέει, να νηστεύω, λέει, την ημέρα αυτή. Όπως κι άλλοι έχουν τάξει να νηστεύουν την Παρασκευή. Είναι καλό, λέει, για τα μάτια. Άμα θέλεις να τάξεις και να έχει περιεχόμενο το τάμα σου και να μην λες αστεία και ανοησίες, δεν θα τάξεις να νηστεύεις ούτε του Σταυρού που είναι νηστεία και είσαι υποχρεωμένη, ούτε την Παρασκευή που είναι νηστεία και είσαι υποχρεωμένη. Σκοτώνεις τα σκοτωμένα, ε. Να τάξεις να νηστεύεις Δευτέρα. Να νηστεύεις Τρίτη. Να νηστεύεις Πέμπτη. Όχι να νηστεύεις τότε που είσαι υποχρεωμένο να νηστεύεις. Ανοησίες. Και λεγόμαστε χριστιανοί και το θεωρούμε περί πολλού, έχουμε τάξει να νηστεύουμε την Παρασκευή. Μα η Παρασκευή είναι αυτή την νηστεία. Τι έχεις τάξει να νηστεύεις? Εκείνο που είσαι υποχρεωμένο να νηστεύσεις, το θες και τάμα να πάρεις μισθό? Πώς δηλαδή είναι αυτό το πράγμα? Και έτσι υπάρχουν πολλά παρεξηγημένα πράγματα, παρότι η Εκκλησία μας τα έχει τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Αγαπητοί μου, είτε θέλω να το μάθουμε είτε όχι, φροντίστε να μάθουμε να νηστεύουμε μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών μας. Υπάρχει κανόνα αποστολικός που καθαίρει τους κληρικούς και αφορίζει τους λαϊκούς οι οποίοι παρεκτός λόγια ασθενείας δεν νηστεύουν. Το ξέρετε αυτό πράγμα? Αν τον έχετε ακούσει πρώτη φορά, να σας το πω εγώ απ' έξω. Ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή υποδιάκονος, ή αναγνώστης, ή ψάλτης, Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστή ού νηστεύει, καθαρίστου. Να τον καθαίρουν, καταλαβαίνετε? Δεν είναι να πεις του βάλε κανόνα μια εβδομάδα. Είδε λαϊκός ή αφοριζές του, παρεκτός λόγια ασθενείας. Αν είναι άρρωστος κάποιος, αποδεδειγμένο, με τη βοήθεια και τη γνώμη ενός ιατρού διακριτικού και με του πνευματικού, θα λύσεις την νηστεία σου και θα φας το ανάλογο που επιβάλλει η ασθένειά σου. Διότι ο σκοπός της νηστείας δεν είναι σωματοκτόνος, δεν είναι να γεμίσεις τα σανατόρια, ούτε τις νευρολογικές κλινικές. Είναι παθοκτόνος για τα πάθη. Να γκρεμίσει τα παράνομα κρεβάτια, να γκρεμίσει τα σεξάρσεις, τα σαρκικάς, να γκρεμίσει αυτά τα πράγματα που καταστρέφουν την ψυχή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σοβαρό θέμα είναι η νηστεία. Καθήν στιγμή οι Άγιοι Απόστολοι στους κανόνες των την έχουν συμπεριλάβει. Με ποινή καθαιρέσεως για τους κληρικούς και με ποινή αφορισμού για τους λαϊκούς. Ποιος είμαι εγώ τώρα που θα τα διορθώσω ή θα τα αντιπαρέλθω? Άρα λοιπόν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν
Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτός ο θεσμός. Πολλοί νομίζουν ότι κάποια σκουριασμένη φαντασία εφεύρε την νηστεία. Διάβασα μάλιστα σε ένα περιοδικό, δεν θέλω να σας πω τον άνθρωπο αυτόν, είχε γράψει ότι η νηστεία έχει επιβληθεί ακόμη και για εμπορικούς λόγους. Δηλαδή να τρώμε τα νηστίσιμα, να πηγαίνουν χαϊμένα τα νηστίσιμα. Είναι παράλογο αυτό, δεν λέγεται. Ας έχουμε την ευχή του εκεί που είναι. Καταλάβατε? Δηλαδή ότι βάνουμε νηστεία για να πουληθούν οι ελιές στην Άνθισα. Κάτι πράγματα παράλογα. Νηστεία, αγαπητοί μου, αν θέλει κανείς να αναζητήσει την ηλικία της, θα πρέπει να πάει μέσα στον παράδεισο να τη βρει. Όσο ετών είναι ο άνθρωπος, τόσο ετών είναι η νηστεία. Ξέρετε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος για την νηστεία? Η νηστεία, λέει, εν το παραδείσο ενομοθετεί. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Από το ξύλο της γνώσεως ου φάγεστε. Το ου φάγεστε νηστείασε στην ομοθεσία. Και αν νήστευε η Εύα από του ξύλου, ού κάνε δεόμεθα εμείς τα αυτής της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη να νηστέψουμε εμείς σήμερα. Αν νήστευε η Εύα τότε με τον Αδάμ, νηστεύσομεν τίνιν, εφόσον δεν νήστεψαν αυτοί, ή να εις τον παράδεισον επανέλθομεν. Δεν τους είπε μην περάσετε από το δεντρί αυτό κοντά, μην το κοιτάξετε, μην κόψετε ένα ξύλο, μην φάτε. Θέμα νηστείας. Και τους είπε μάλιστα μια νηστεία πολύ εύκολο. Τους είπε από όλα πλην ενός. Αν παραδεχτούμε ότι ο μπαξές αυτός, ο παράδεισος, είχε 1000 δέντρα, θα μπορείτε να τρώτε από τα 999. Το χιλιοστό όχι. Και ο Σατανάς τους κατάφερε με την απροσεξία τους να φάνε από αυτό. Λόγος νηστείας ήτο η αιτία της εξώσεως του παραδείσου. Καταλαβαίνετε τι σοβαρά είναι αυτή η εντολή. Και τούτης άλλα είναι τα άλλα καμένε. Δεν είδες, δεν διάβασες που λέει τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν? Και δεν το ξέρει που το λέει. Αν του πεις πάρε το Ευαγγέλιο και πες μου που το λέει αυτό ο Χριστός, δεν ξέρει να το βρει. Το ξέρει όμως από μνήμης απ' έξω. Του το κάρφωσε ο Σατανάς στο κεφάλι και αυτός το ζει και το αλλού το λέει. Γιατί ο Χριστός το είπε αυτό? Ποια η ερμηνεία του? Αυτό δεν ξέρει να απαντήσει. Εάν κανείς θελήσει για αυτό που σας λέγω, που είναι και μια ένσταση στον πολύ κόσμο αυτό, θα πρέπει να ανατρέξει στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να βρει το Χριστό μας εκεί που εκατηγορήθη διότι οι μαθητές του εφάγανε με άπλυτα χέρια. Η υπόθεση περί ανύπτων χειρών είναι, δεν είναι περί νηστείας. Γιατί, λέει, τρώνε και καταργούν των πρεσβυτέρων την εντολή, ρωτάνε τον Χριστό. Και ο Χριστός μας λέγει τα εισερχόμενα, λέει, δεν βλάπτουν. Αν φάνε λίγες σκουριές που λέμε, θα πάνε στην κοιλιά και θα βγουν στον αφεδρόνα. Τα εξερχόμενα, λέγει, τα δικά σας τα πονηρά που ξεκινήσετε από τα Ιεροσόλυμα και ήρθετε εδώ να με βρείτε για να με πιάσετε από λόγο. Αυτά κινούν τον άνθρωπο, αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Και εκ της καρδίας, από το μέσα βγαίνουνε διαλογισμοί πονηροί, πορνίε, μοιχείε, διχοστασίε και. Αυτά κινούν, αυτά μολύνουν τον άνθρωπο και όχι το ανύπτει σερσί φαγήν. Έφαγε σκουριές, θα τις πάει στη γυλιά, θα βγουν κάτι. Και ο άνθρωπος θα παίρνει σήμερα, είπε ο Χριστός τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν. Και ο Χριστός δεν έχει μιλήσει περί νηστείας στο θέμα αυτό. Αυτοί είμαστε εμείς. Γιατί? Για να καταργήσουμε των θεσμών που είναι συμφέρον μας και να χαριστούμε στην κοιλία μας. Από τις πρώτες ημέρες η Εκκλησίας μας έχει θεσπίσει νηστείες, οι οποίες είναι και εύκολες, είναι και δύσκολες, είναι αλήθεια. Αλλά ο χριστιανός
λαμβάνει μια τέτοια χάρη από τον Χριστό, που τις ημέρες εκείνες που είναι νηστεία τα ξεχνάει τα αρτήσιμα. Τα ξεχνάει. Και όχι μόνο τα ξεχνάει, αλλά του φαίνονται πιο νόστιμα τα νηστίσιμα τις ημέρες εκείνες. Δεν έχουν δοκιμάσει οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν. Ο χριστιανισμός είναι ατομικός πειραματισμός. Δεν είναι θεωρία ο χριστιανισμός. Δεν είναι να μιλάμε για τάστρα. Είναι πράξεις. Όσο να σου λέω ότι είναι γλυκό το μέλι, αν δεν βάλεις μια δαχτυλιά στο στόμα, δεν ξέρεις πόσο είναι γλυκό το μέλι. Γι' αυτό και ακριβώς έχει πει εκ προημίου, 1000 χρόνια π.Χ. δια του Δαβίδ, στον 303 ψαλμόν, ότι γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε το αυτό. Μη στεκόσαστε στη θεωρία. Μην το αφήνετε να μπαίνει από εδώ και να βγαίνει από εκεί. Δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο είναι συμφέρον. Να θέλε ο άνθρωπος να έκανε 2 μέρες νηστεία, Τετάρτη και Παρασκευή που έχετε σπίσει. Τι γινότερο πράγμα. Να αφήνει το στομάχι του και το πάνκρεας να μην δουλεύει με λιπαρά, με πράγματα, με θάματα. Και να μην κάνεις τελεία ασιτία. Παρότι νηστεία ερμηνεύεται ασιτία, είναι σύνθετος η λέξη από το νη και στεία, όχι φαγητό, όχι αλλαγή τροφής. Όμως λέγω να φας φρούτα, να φας ένα ελαφρότερο φαγητό, να ξεκουράσεις τον οργανισμό σου. Μεγάλη υπόθεση. Οι γιατροί θα είχαν σκολάσει αν εμείς κάναμε νηστεία. Τη δίαιτα που μας βάζουν οι γιατροί είναι νηστεία. Δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, ένα γιαουρτάκι μόνο. Δεν είναι νηστεία. Πόσο μπορείς να αφαιρείς μόνος σου και να πολιτεύεσαι σωστά, χωρίς να χαλάς τα δυνάμεις σου για να πας στο σανατόριο ή να πας στο νευρολογικό τμήμα, αλλά να μετράς κανονικά, θα μπορείς να διατηρήσεις την υγεία σου, ούτε πόνους θα έχεις, ούτε βάσανα θα έχεις, ούτε θλίψεις θα έχεις. Διότι ξέρετε, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει 1, 2, 3 κρεβάτια. Κι ας εκείνοι οι οποίοι κυκλοφορούμε άρρωστοι, όρθιοι. Και τούτο είναι από τη μάσα. Η πρώτη δουλειά που θα δοθεί από τον γιατρό είναι όχι φαγητό. Αλλά διότι ο γιατρός το λέει δίαιτα, αυτό περνάει. Διότι ο Χριστός το λέει νηστεία με την Εκκλησία, το αυτό δεν περνάει. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να κάνει τον έξυπνο. Πού? Εκεί που σκοντάφτει. Δεν είναι σωστό. Είναι λοιπόν, λέγω, κάτι που θα πρέπει να το φιλοσοφήσουμε κι εμείς. Και όσο μπορούμε. Και χρειάζεται και λιτή τροφή και αραιά η τροφή. Και αργά να τρως και λίγο να τρως. Και βραχή και μακρύ. Ούτε πολύ και πολλές φορές, αλλά λίγο και αραιές φορές. Ανάλογα με την εργασία. Τα έχει αφήσει δε λευκό αυτό, να έχετε υπόψη σας, στην κρίση του εκάστοτε πνευματικού. Να εξετάζει το πρόσωπο, ποιο είναι το πρόσωπο, τι δουλειά κάνει. Τεμπέλησε το κομπολόι και γυρίζει τα παγκάκια. Τι είναι, τι δουλειά κάνει. Μαθητής είναι, διαβάζει, ο άλλος σπουδάζει, ο άλλος είναι χειρόναξ. Η γυναίκα θυλάζει το παιδί και λοιπά, παρότι τώρα δεν γίναν παιδιά και δεν θυλάζουν, αλλά ας το βάλουμε και αυτό μέσα. Και κατά αναλογία θα κάνει τη διάκριση και θα δώσει. Εσύ ναι, θα εφαρμόσεις αυτό που θέλει η Εκκλησία. Εσύ θα μπορείς να βάλεις το συντηρίεσαιό σου. Αφάς τυρίε παραδείγματα, να βάλεις γάλα που είναι απαραίτητο για ορισμένες ασθένειες, για ορισμένες ηλικίες, για ορισμένες κράσεις ανθρώπων. Άλλους θα τους βάλει και ψάρι ακόμη να φάνε. Μα μπορεί να έρθει ανάγκη και κρέα να βάλει ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Έχει το δικαίωμα. Αλλά δεν θα το πάρεις εσύ αυτό το δικαίωμα κι εγώ. Θα το βάλεις εν συνδυασμό με τον πνευματικό σου. Διότι ό,τι φτιάσεις έξω της εντολής του πνευματικού του, έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύην, έτσι τα έχει ο Χριστός στην Εκκλησία του και ό,τι του αρέσει. Όποιος δεν θέλει να τα φτιάξει κατά αυτή την έννοια, θα είναι ένοχος έναντι των κανόνων εκείνων των οποίων έχει θεσπίσει η Εκκλησία. Ήρθαμε εμείς εκ παραδείγματι εδώ. Τι να κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ,